Μια ιδιαίτερη εκδήλωση ανέδειξε την εξαιρετική δουλειά δύο σπουδαίων λογοτεχνών από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το βιβλίο το οποίο βραβεύτηκε, η ποιητική συλλογή που βραβεύτηκε, ονομάζεται «Η Ομοτράπεζη της Άλλης Γης». Ήταν αφιερωμένο στους δύο απόντες, τον πατέρα μου και τον αδελφό μου που έχασα. Και σε αυτούς αφιερώνω αυτή τη συλλογή, αλλά και στους ομοτράπεζους της γης, παντού, όλους αυτούς τους ανθρώπους χελώνες που κουβαλούν το σπίτι στην πλάτη τους, με την ευχή να γίνουν ομοτράπεζοι και σε αυτή τη γη. Αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι αυτό που βλέπω, αυτό που αισθάνομαι, αυτό που ζω, που ζούμε όλοι. Τη σημερινή κατάσταση, τον πόνο, τον αγώνα τον ανθρώπινο, και τα αίσθηκτα τα ανθρώπινα τα οποία περιβαίνουν τα πάντα. Ήταν δική μας πρωτοβουλία να γίνει αυτή η εκδήλωση της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και της εκπομπής «Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι». Αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Θεσσαλονίκη που ήρθαν εδώ δύο κρατικά βραβεία. Επομένως, μία από τις βραβευτήσες πιστεύει ότι η ποιήση είναι γυναίκα. Τι το καλύτερο λοιπόν να συνδυαστούν αυτά τα δύο? Είναι σημαντικό το ότι τα δύο κρατικά βραβεία, τόσο της πεζογραφίας όσο και της ποίησης, τα κέρδισαν δύο σπουδαίες δημιουργοί, η Χλόη Κουτσουμπέλη και η Μαρία Κουγιουμτζή. Είναι τιμή για την πόλη, νομίζω, καταρχήν.